Στις 16 Ιουλίου του 1913, κόσμος πολλής είχε μαζευτεί στο λιμάνι της Καρπάθου. Εκεί, στα πηγάδια, όλοι κοιτούσαν τη θάλασσα με κομμένη την ανάσα. Για σχεδόν 4 λεπτά. Δίπλα στο ιταλικό θωρικτό Ρεγκίνα Μαργκερίτα είχε βουτήξει ένας φουγγαράς, χωρίς σκάφανδρο, χωρίς καμιά μηχανική υποστήριξη. Μόνο με το καμπανέλι του, μια πέτρα 15 κιλών που τον τράβηξε ίσια κάτω στο βυθό. Ο Στάθης Χατζής είχε βουτήξει στα 88 μέτρα για να βρει και να δέσει στο σειρματόσχηνο που κρατούσε τη χαμένη άγκυρα του πλοίου. Χρειάστηκαν 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για να τα καταφέρει. Σε όλους φάνηκαν αιώνας. Σε εκείνον, πώς να φάνηκαν άραγε. Ο Στάθης Χατζής του Γεωργίου γεννήθηκε το 1878 στη Σίμη. Από μικρό παιδί ήταν γυμνός βουτυχτής, που πάει να πει πως βουτούσε στα βάθη της θάλασσας και αλίευε σφουγγάρια χωρίς σκάφανδρο. Ακολούθησε και εκείνο τη μακρά παράδοση των σημιακών και των καλύμνιων σφουγγαράδων, που με τις ατέλειωτες σιωπές τους στο βυθό της θάλασσας έγραψαν τις δικές τους παράξενες και επώδυνες ιστορίες. Το 1900 οι σημιακοί σφουγγαράδες ήταν αυτοί που ανακάλυψαν το ναυάγιο των αντικυθύρων και έφεραν στην επιφάνεια τα πρώτα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Μετά από έναν χρόνο, τον θάνατο ενός δίτη και την παράλυση αρκετών ακόμα από την όσο των δυτών, οι προσπάθειες ανέλκυσης των αρχαίων ευρημάτων σταμάτησαν και χρειάστηκε να περάσουν 75 χρόνια μέχρι να έρθει το 1976 ο Κουστό με την καλυψό του και τους Έλληνες αρχαιολόγους για να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Η ιστορία του σημιακού σφουγγαρά Στάθη Χατζή, που βούτυξε στα 88 μέτρα κρατώντας την ανάσα του για 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα, διασώθηκε γιατί έγραψαν για αυτήν οι ιταλικές εφημερίδες της εποχής. Έτσι ξέρουμε και την όψη του. Είναι φωτογραφημένος με το μεγάλο του μουστάκι και τα λευκά του ρούχα να βαστά αγκαλιά την πέτρα του. Και δίπλα, ο τίτλος του δημοσιεύματος: «Ο Έλληνας με τον διάβολο στο σώμα του». Ο ίδιος έλεγε στον καπετάνιο του ιταλικού θωρικτού ότι βουτάει και στα 100 μέτρα και πως όταν είναι στα 30 μέτρα και μαζεύει σφουγγάρια, μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του μέχρι και 7 λεπτά. Όπως και να έχει, το κατόρθωμα του Στάθη Χατζή από τη Σίμη έμεινε στην ιστορία και ο ίδιος ζήτησε για πληρωμή να έχει την άδεια να ταξιδεύει παντού, ελεύθερα. Οι Ιταλοί που τότε είχαν στην κατοχή του στα Δωδεκάνησα του έδωσαν την άδεια και εκείνος βρέθηκε στην Αμερική, όπου κάνοντας διάφορες δουλειές βοηθούσε οικονομικά την οικογένειά του. Πέθανε στην πατρίδα του το 1936. Ήταν 58 χρονών και είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Τη Μαρία του Λισγάρη και
πάνω στα σπρώτη σποδάρι. Θα πάω να δέσω παλαμάρι. Ο τυρλατά, τυρλατά. Ο τυρλατά, κυρτένο κόμπο. Βρε στο λαιμό το στον αρκότο. Κυρτένο κόμπο στο κοπάλι. Δεν θα τη βάλω μες στην πλώρη και θα τη σκάμω γιο και χώρη. Ο τυρλατά, τυρλατά, ο τυρλατά βρεσείς λεβέντες. Δεν θα σας κόψω εγώ βιολέντες. Πρεολόνο πω ένα δύο. Ρε και του Γιώργου δεν του δίνω. Ο τα 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 τα